Συνάδελφοι, συναδέλφισες, σήμερα, 28 Μάη, εμείς οι εργαζόμενοι στον τουρισμό είμαστε εδώ για να ακουστούν οι δικές μας ανάγκες, να ακουστούν οι δικές μας φωνές, να ακουστούν τα δικά μας αιτήματα. Να φωνάξουμε ότι πληρώσαμε πολλά, δεν θα πληρώσουμε ξανά. Να πληρώσει τώρα κράτος και εργοδοσία. Με λένε Ιωάννα Λάμπρου και είμαι σερβιτόρα. Με λένε Κατερίνα και είμαι υπάλληλος υποδοχής. Με λένε Τασία και είμαι καμαριέρα. Με λένε Μαρία και είμαι μαγείρισα. Με λένε Βασίλη και είμαι ζαχαροπλάστης. Με λένε Γιώργο και είμαι συντηρητής. Συνάδελφοι, δεν είμαστε αριθμοί. Δεν είμαστε νούμερα στα χαρτιά. Είμαστε 600.000 εργαζόμενοι στον τουρισμό σε όλη την Ελλάδα. Είμαστε 12.000 εργαζόμενοι στην ΚΟ με όνομα και επίθετο, που αυτή τη στιγμή είμαστε στην ανεργία, στην αναμονή, στην ανασφάλεια. Είμαστε 600.000 άνθρωποι με οικογένειες, με παιδιά, με υποχρεώσεις, οι οποίες αυτή την περίοδο μένουν απλήρωτες. Νίκια, ΔΕΗ, τηλέφωνα. Τα σπίτια μας στενάζουν και όλοι αναρωτιόμαστε. Ρωτάει ο ένας τον άλλον, τι θα γίνει αύριο. Θα πάμε δουλειά, θα ανοίξουν τα ξενοδοχεία. Πώς θα τα βγάλουμε πέρα. Εμείς οι εργαζόμενοι στον τουρισμό, είτε με κρίση, είτε με ανάπτυξη, είδαμε τους μισθούς μας να μειώνονται, τα δικαιώματά μας να καταργούνται και όλα αυτά για να στηθεί το τουριστικό θαύμα. Για να πανηγυρίζουν οι κυβερνήσεις για τους τρελούς ρυθμούς κερδών και αφήξεων στον τουρισμό και να κερδίζουν οι μεγαλοξενοδόχοι και οι μεγάλοι τουριστικοί πράκτορες πάνω από 120 δισεκατομμύρια ευρώ τα προηγούμενα χρόνια και εμείς στην απέξω. Όλοι μας εδώ ξέρουμε πολύ καλά πως βγήκαν αυτά τα δισεκατομμύρια. Με 12 ώρα, χωρίς ρεπό, με δουλειά που έπρεπε να κάνουν τρεις και έβγαινε από έναν, με σακατεμένα κορνιά δεκάδων συναδέλφων από την εξαντλητική δουλειά, με τρομοκρατία και εκβιασμούς από την εργοδοσία, του στυλ, αν σου αρέσει, ιδάλλως από εδώ είναι η έξοδος. Έτσι θησάφρισαν όλα αυτά τα χρόνια οι μεγάλοι του κλάδου. Η πανδημία χρησιμοποιήθηκε από την κυβέρνηση από τις πρώτες κιόλας μέρες για να περάσει ένα σωρό μέτρα που έβαλαν στο στρόχαστρο τους εργαζόμενους και τα δικαιώματά τους. Ενώ δεν έχουν κάνει σχεδόν τίποτα δύο μήνες μετά για την ενίσχυση των νοσοκομείων με μόνιμες προσλήψεις γιατρών νοσηλευτών, βάζοντας σε κίνδυνο την υγεία του λαού μας, την υγειά μας. Αφού η πανδημία δεν τελείωσε και θα έρθουμε ξανά αντιμέτωποι με αυτήν. Σήμερα, σε αυτές συνθήκες, η κυβέρνηση, η Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί με τη μεγάλη εργοδοσία, σε συνεργασία όπως μας λένε, θέλουν να μας πείσουν ότι όλοι μαζί πρέπει να βάλουμε πλάτη για να ξεπεράσουμε την κρίση. Από τα 24 δισεκατομμύρια ευρώ που έχουν ανακοινώσει μέχρι σήμερα ως μέτρα στήριξης, εμείς οι εργαζόμενοι στον τουρισμό και ιδιαίτερα οι εποχικοί καλούμαστε να πάρουμε και να ζήσουμε με 10 ευρώ την ημέρα. Τόσα είναι τα 500 και τα 400 ευρώ το μήνα που λένε. Όλα τα υπόλοιπα δισεκατομμύρια θα τα δώσουν στους εργοδότες, στους παύλουτους μεγιστάνες. Μιλάνε και ακούμε για εκπεριτροπής απασχόληση, για ευελιξία στην εργασία, για ημιαπασχόληση, για ένα σωρό νέα φρούτα παλιάς και νέας εποχής που στόχο έχουν το ξεζούμισμα των εργαζομένων και τη διατήρηση των κερδών των μεγαλοξενοδόχων. Σήμερα, συνάδελφοι, ακούσαμε με μεγάλη μας έκπληξη ότι ο Υπουργός Τουρισμού δεν κοιμάται, γιατί σκέφτεται, λέει, τι θα γίνουν οι εργαζόμενοι στον τουρισμό. Μας κοροϊδεύουν. Αυτοί που μας λένε ότι θα δουλεύουμε 2 εβδομάδες το μήνα,
όσοι θα παίρνουμε 500 ευρώ. Ότι θα μας απασχολούν όποτε θέλουν, όσο θέλουν και θα μας δίνουν ψίχουλα. Προφανώς και δεν μπορούν να κοιμηθούν, γιατί δεν έχουν καταφέρει ακόμη να μας κάνουν να δουλεύουμε τσάμπα, συνάδελφοι. Το προσπαθούν, η αλήθεια. Αλλά κάτι πρέπει να πέφτει και από το μεγάλο φαγοπότι των μεγάλων και ισχυρών, ώστε να μας έχουν με τα βασικά, για να μπορούμε να σηκωθούμε το πρωί, να πηγαίνουμε στη δουλειά, ώστε από τις δικές μας πλάτες αυτοί να βγάζουν εκατομμύρια. Οι μεγάλοι ξενοδόχοι έχουν να ζήσουν τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, 10 και 100 ζωές με τα κέρδη που έχουν αποκομίσει όλα αυτά τα χρόνια. Ενώ εμείς δεν έχουμε να βγάλουμε ούτε τη βδομάδα, ούτε τη μέρα. Όλο αυτό το διάστημα μας έχουν ζαλίσει τα αυτιά. Ακούμε τους πάντες να αγωνιούν για το μέλλον του τουρισμού, να ζητάνε μέτρα για να σωθεί η σεζόν, για να σωθεί η οικονομία, όπως λένε, βάζοντας συνέχεια το όλοι μαζί, ότι είμαστε μια οικογένεια. Ποτέ δεν ήμασταν όλοι μαζί. Οι μεγαλοξενοδόχοι αγωνιούν ότι φέτος δεν θα ξαναδούν τα δις κέρδη, ενώ εμείς αν θα έχουμε να φάμε. Άλλωστε, σε μια οικογένεια δεν τρώνε οι μισοί και οι άλλοι μισοί πεθαίνουν στην πείνα. Για κοιτάξτε, συνάδελφοι, για κοιτάξτε γύρω μας. Τα ξενοδοχεία χωρίς εμάς είναι άδεια, είναι κουφάρια, τίποτα δεν κινείται. Εμείς είμαστε αυτοί που παράγουν πλούτο. Αν δεν πάει η καμαριέρα να καθαρίσει, ο σερβιτόρος να σερβίρει, ο μάγειρας να μαγειρέψει και ο κυπουρός να ξεχορταριάσει, όσα δις ευρώ και να βάλει στην ουρά, από μόνα τους δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Χωρίς εμάς γρανάζει δεν γυρνά. Εργάτη, μπορείς χωρίς αφεντικά. Αρκετά πληρώσαμε. Δεν θα πληρώσουμε ξανά. Τα μέτρα που παίρνουν όλοι μαζί, μεγάλη εργοδοσία, κυβέρνηση, ήρθαν για να μείνουν. Ετοιμάζουν από σήμερα τους φθηνούς εργάτες για το αύριο. Καμία αναμονή. Είτε ανοίξουν τα ξενοδοχεία, είτε δεν ανοίξουν, κανένας εργαζόμενος να μην μείνει χωρίς εισόδημα. Να πληρώσει κράτος και εργοδοσία με βάση την κλαδική μας σύμβαση. Από τις 10 του Ιούνιου, όλοι οι εργαζόμενοι που δούλευαν το 2019 στα ξενοδοχεία να επαναπροσληφθούν. Ας αφήσουν τις ελεημοσύνες. Οι εργαζόμενοι δεν τρώμε κουτόχορτο. Δεν πέφτουμε στην παγίδα. Δεν αποδεχόμαστε την εξαθλίωση, τη φτώχεια, για να πάει καλά ο τουρισμός, δηλαδή τα κέρδη των λίγων. Δεν γίνεται σήμερα να ζήσουμε με τα ψίχουλα της ανεργίας. Καμία αλλαγή στους μισθούς μας, τήρηση της κλαδικής μας σύμβασης, κατάργηση όλων των μέτρων που χειριατερεύουν τις συνθήκες δουλειάς, που κάνουν λάστιχο τη ζωή μας, την κρίση να πληρώσει η πλουτοκρατία, να προστατευτούν όλοι οι άνεργοι του κλάδου, να καταργηθούν όλα τα πλαφόν για την επιδότηση των εποχικών. Θέλουμε δουλειά και όχι ανεργία και επιδόματα φτώχειας. Απαιτούμε άμεσα να ακυρωθούν όλες οι χρεώσεις σε ρεύμα, νερό, τηλέφωνο, ενίκιο. Να γίνει πάυση πληρωμών σε εφορία, τράπεζες. Να απαγορευτούν οι πληστηριασμοί στα σπίτια των εργαζομένων και των αυταπασχολούμενων του κλάδου μας. Να γίνουν όλες οι αναγκαίες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στα δημόσια νοσοκομεία. Κανείς μόνος του. Τώρα όλοι στο σωματείο. Να αγωνιστούμε για τις ζωές μας, για τα δικαιώματά μας. Να συμμετέχουμε μαζικά σε όλες τις κινητοποιήσεις. Σήμερα εμείς, αύριο άλλοι τόσοι. Να τους δείξουμε ότι δεν θα μείνουμε με σταυρωμένα χέρια. Φτάνει ως εδώ.
Αρκετά πληρώσαμε. Δεν θα πληρώσουμε ξανά. Ο αγώνας μας θα είναι μακρύς, θα είναι δύσκολος, αλλά και η μόνη μας ελπίδα. Δεν θα θυσιαστούμε άλλη μια φορά για τα κέρδη της μεγάλης εργοδοσίας. Καλούμε από αυτό εδώ το βήμα και τους μικρούς επαγγελματίες που δυσκολεύεται να βγάλουν το μήνα, που η κυβέρνηση και οι μεγάλοι του κλάδου τους οδηγούν σε λουκέτο, να παλέψουν μαζί μας. Τους θεωρούμε σύμμαχους. Έχουμε κοινά συμφέροντα. Όλοι στον αγώνα. Συνεχίζουμε με παρέμβαση τώρα στην Ένωση Ξενοδόχων και τη Δευτέρα, 1η του Ιούνιου, στις 7 η ώρα το απόγευμα στο εργατικό κέντρο με μηχανοκίνητη πορεία. Μένουμε δυνατοί. Μένουμε στον αγώνα. Καλή δύναμη σε όλους.